και κοντά μου είναι ο νέος περιφερειάρχης Αττικής. Κοίταξε, είναι τόσο, το κάνεις να φαίνεται τόσο απλό, Γιώργο, κοίτα, που λες τώρα είναι ο Πατούλης, αυτός είναι κάποιος άλλος, ο κλόνος του. Γιατί εσύ το κάνεις και φαίνεται πολύ απλό. Και νομίζω ότι, συγγνώμη σε διακόπτω, αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας σου, νομίζω. Ότι ενώ έχεις, δεν ξέρω κι εγώ πόσες υποχρεώσεις, να πω 1000 την ημέρα, μπορεί να είναι και μικρό το νούμερο. Την ίδια στιγμή είσαι εδώ με γυρισμένα τα μανίκια, χαλαρός, ωραίος, χαμογελαστός. Και λες, αυτός ο άνθρωπος τώρα πού είναι, είναι εδώ, είναι αλλού, το μυαλό του, πού είναι. Μα κάθε κομμάτι της ημέρας, κάθε ώρα της ημέρας είναι μια διαφορετική στιγμή. Σωστό. Και πρέπει να την ζεις, να την απολαμβάνεις, είτε χαλαρώνοντας, αλλά κυρίως δημιουργικά. Ναι. Πιστεύω πολύ στη δημιουργική στιγμή και πιστεύω ότι ακόμα και εδώ που μιλάμε χαλαρά, κάτι δημιουργικό κάνουμε. Σίγουρα. Δηλαδή μπορούμε αφενός μέσα από τα ερωτήματά σου να απλώσουμε τις δικές μας σκέψεις. Μπορεί να μας ακούσει ένας και είμαι σίγουρος αρκετοί προφανώς ακροατές να απλώσουμε και να καταλάβουν ποιοι είμαστε. Έτσι ακριβώς. Να καταλάβουν λίγο και μια άλλη πλευρά, την αθέατη πλευρά και του Πατούλη ακόμη. Γιατί εσένα σε βλέπουν στους λόγους σου και λένε ο Πατούλης είναι ένας πολιτικός, λένε ίσως. Γιατί είναι. Είναι αρθρώνεις πολιτικό λόγο, η αλήθεια είναι. Καλά, κοιτάξτε, εμείς θα μιλήσουμε όταν πρέπει να πούμε επιγραμματικός κάποιες πολιτικές μας, οραματικές μας προσπάθειες του παρόντος ή του μέλλοντος. Και αλλιώς είναι τώρα ουσιαστικά και στην παρέα και όπου βρεθούμε. Είμαστε από τους πολίτες, για τους πολίτες, με τους πολίτες. Είμαστε ό,τι είναι και οι ίδιοι. Δεν είσαι μέρος της παρέας, λοιπόν, έτσι το κρατώ αυτό. Προφανώς. Δηλαδή στην παρέα είσαι, Γιώργο, να το πω έτσι, ο ηγέτης και της παρέας, ο πλακατζής, σ' αρέσει το χιούμορ, θέλεις πλάκα πολύ. Ακούγομαι λιγάκι. Ακούγεις, κάνεις φασαρία. Κάνεις φασαρία. Μ' αρέσει η πλάκα πολύ. Μπράβο. Καλά, σε εκτονώνει. Μ' αρέσει καταρχήν να κάνω χαρούμενους ανθρώπους. Σωστό. Μ' αρέσει αν πω κάτι το οποίο άκουσα και ήταν έξυπνο από ανέκδοτο ή οποιαδήποτε είδηση. Θα πεθάνω. Να την πω. Μπορείς να μας πεις ένα ανέκδοτο. Γιώργο, συγγνώμη που στο λέω αυτό, αλλά ήμασταν στην ΚΟ πέρσι. Σε ένα συνέδριο για τον ιατρικό τουρισμό που είχα και εγώ το συντονισμό της εκδήλωσης την πρώτη μέρα, εν πάση περιπτώσει. Και είμαι στο Πούλμαν. Και πηγαίνουμε μετά για το βραδινό δείπνο στο τέλος της πρώτης μέρας του συνεδρίου. Και είχα ακούσει, όχι, πηγαίναμε για τον όρκο του Ιπποκράτη. Γυρίζαμε από τον όρκο του Ιπποκράτη και μπήκα στο πούλμαν σου. Δεν θυμάμαι πώς μπήκα στο πούλμαν σου. Και έχω τον Πατούλη με το μικρόφωνο, το οποίο είχε γίνει, λέει, και προηγούμενος όταν πηγαίνανε, να λέει βροχή από ανέκδοτα. Θέλω ανέκδοτο τώρα. Το κακό είναι ότι τα περισσότερα είναι σόκινγκ που λέω. Έχουμε ένα απλό. Έχουμε ένα απλό. Υπάρχει, πάντα υπάρχουν. Ωραία, πάμε να ακούσουμε ένα. Απροετοίμαστος, παιδιά. Ο Λάσκαρης γελάει. Αφού θέλεις λοιπόν την αντίδραση, όπως μου λες, των απλών ανθρώπων δίπλα μας, να μια αντίδραση. Περιμένει ανέκδοτο. Να πω ένα γρήγορο τότε, γιατί είναι ραδιοφωνικός χρόνος. Ήταν κάποιος σε ένα μπαρ, λοιπόν. Γιώργος Πατούλης στην περιγραφή του ανέκδοτου. Βλέπει μια κοπέλα, βλεφάρια σε λιγάκι, κάνει μια βαθιά ανάσα, την πλησιάζει. Λέει, Κατερίνα, θέλεις να βγούμε σήμερα? Λέει, δεν με λένε Κατερίνα, δεν σε ρώτησα αυτό. Και... λοιπόν. Αλλά αυτά τα λες καταιγιστικά. Θες κι άλλο? Όχι, άστο. Άστο, τα αφήνουμε για άλλη ώρα. Δεν σε ρώτησα αυτό. Σου λέω, προσπάθησα να το κάνω λιγάκι πιο ήπιο. Η αλήθεια είναι ότι τα περισσότερα ανέκδοτά σου είναι shocking. Και αυτό είναι ενδεικτικό αυτού που έλεγες νωρίτερα, ότι δηλαδή σ' αρέσει η πλάκα, η χοντρή πλάκα στην παρέα. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Σε εκτονώνει, σε ξεκουράζει, ρε παιδί μου. Και όχι μόνο. Η έμπνευση γενικότερα. Το να βρίσκεσαι με ανθρώπους, να βρίσκεσαι με φίλους ευρηματικούς και να ερεθίζεις και να ερεθίζεσαι στην ευρηματικότητα είναι κάτι το οποίο... Είναι ωραίο ανταγωνιστικό αυτό. Σωστό. Και προφανώς εγώ χαίρομαι που πρόλαβα μετά την αποφύτισή μου, μετά από τρεις θητείες δηλαδή, στην πόλη που αγάπησα και με αγάπησε, του Αμαρουσίου. 12 χρόνια δήμαρχος. 12 χρόνια, στα 13. Στα 13 με τη θητεία των 5 χρόνων τελευταία. Ναι, ναι, ακριβώς. Ναι, όπου μπορεί να μην γεννήθηκα, να μην κατάγομαι από το Μαρούσι, να μην κατοικώ στο Μαρούσι, διότι είναι κάτι το οποίο εν διάρκεια περιπτώσει θα πρέπει κανείς να αγοράσει την κατοικία και δεν... Εσύ είχες κατοικία αλλού, λοιπόν. Είχαμε αλλού, δίπλα σε μια άλλη πόλη της Πεύχης, που εκεί η σύζυγός με φιλοξενεί. Εφόσον η Μαρίνα Πατούλη σε φιλοξενεί. Εφόσον αποφασίσαμε να διάγουμε δύο ανθόσπαρτων. Στη δήλωση δηλώνει φιλοξενούμενο δηλαδή. Θα φωνάξω τον Αμπελιώτη σε λίγο, να ξέρει, Γιώργο. Για ρωτάνε. Αν είναι κακό, να το αλλάξω. Ναι, μήπω σου έρχεται παραπάνω φόρο. Δεν ξέρω, αλλά χαίρομαι που με ανέχετε και με φιλοξενεί ακόμα.
Ο Γιώργος Πατούλης μου λέει τώρα στο τρίτο μέρος εκπομπής του αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι. Ε, βέβαια. Καταρχήν. Ποια μουσική σ' αρέσει πιο πολύ, Γιώργο? Εντάξει, εγώ ήμουν ροκ πολύ. Ροκ, ναι, ροκάς. Εκεί στα Πετράνα, στον Ταύρο μεγαλώσαμε, ήμασταν παιδιά της ροκ. Τώρα ακούς καθόλου μουσική, προλαβαίνεις? Τώρα ακούω την εξάψαμε από τις γυναίκες. Γιατί, ότι λείπεις είναι και. Όχι, εντάξει, ακούω περισσότερο ενημερωτικές εκπομπές, αλλά ναι. Γενικά μου αρέσει η ροκ και γενικότερα ναι. Την έχουμε. Η ροκ σε χαλαρώνει πάντως. Και ιδιαίτερα τα τραγούδια που μεγαλώσαμε και από εφηβεία. Για δώσε λίγο, για δώσε λίγο. Δώσε. Κάνε πρόγραμμα, Γιώργο. Τους βγω, έτσι. Ναι, we're in the army now, έτσι. Ναι, ναι. Έτσι, we're in the army. Εκτέλεση. Λοιπόν, όπα, αυτά είναι. Μουσικόραμα, θα σε βάλω να παρουσιάσετε. Εντάξει, κοίταξε. Πρέπει να ξέρουμε ότι η ζωή έχει τα πάντα και έχει όλες τις στιγμές και παίρνει όλες τις στιγμές. Πρέπει να... Όλες οι αισθήσεις, όλες οι αισθήσεις να ζουν.